μια τραγική κατάσταση για την πλειοψηφία των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους εργαζόμενους, πρέπει να ακούσει το λαό και να πάρει άμεσα μέτρα. Πρέπει πρώτα και κύρια να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι πρέπει να καταργηθεί αναδρομικά, γιατί ο λαός μας την πληρώνει εδώ και ένα χρόνο. Και να επιστραφούν πίσω όλα αυτά τα χρήματα που έχει πάρει. Να υπάρξει γενναία μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και να υπάρξει πλαφόν στις τιμές. Να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς με τις διακοπές στα ρεύματα. Ξέρετε ότι κάθε μέρα η ΔΕΗ μόνο εκδίδει πάνω από 500 εντολές διακοπής ρεύματος. Και αυτές αφορούν φτωχά, εργατικά, λαϊκά νοικοκυριά. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Ο κύριος Κρέκας διαφήμισε τη γραμμή επανασύνδεσης, τον πενταψήφιο, κύριε Μαυροκέφαλε. Είναι μια αστειότητα, γιατί με την ανηφόρα που έχουν πάρει λογαριασμοί, οι οικογένειες δεν θα έχουν τηλέφωνο να πάρουν για να κάνουν τα παράπονά τους. Και θα πηγαίνουν να στέκονται στις ουρές. Είναι μια τραγική κατάσταση, το ξαναλέμε. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και του ΣΥΡΙΖΑ που έχει νομιμοποιήσει όλη αυτή την πολιτική. Και απαιτούνται εδώ και τώρα μέτρα. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες. Είναι μια συνολικότερη στρατηγική που πληρώνει ο λαός μας και δεν έχει να κάνει μόνο με άστοχες ενέργειες. Γιατί για το χρηματιστήριο ενέργειας, για το εμπόριο ρήπων, για την απολιγνητοποίηση της χώρας μας, ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Και φυσικά βγήκε και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση εμπλέκει ακόμα σε πιο επικίνδυνους ενεργειακούς σχεδιασμούς τη χώρα μας, σε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση, ιδιαίτερα από το αμερικάνικο LNG, με αποτέλεσμα και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας να μην είναι εξασφαλισμένη και ο λαός μας να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια. Γι' αυτό λέμε ότι απαιτείται αποφασιστικά μέτρα και ανατροπή αυτής της πολιτικής. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, επειδή διαβάζετε τον τύπο, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Εσείς εκτιμάτε ότι θα την βόλευε την κυβέρνηση κάτι τέτοιο και είστε σε εκλογική ετοιμότητα? Νομίζω είμαστε, όλος ο κόσμος έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη ή το 2023, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Και φυσικά το κόμμα μας έχει κάνει και κάνει συνεχώς ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα μέσα στο λαό με τις θέσεις του, επιδιώκοντας να συσπυρώσει σε μια αγωνιστική συμπόρευση όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις. Αυτό που επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιβάλλει ένα, κατά τη γνώμη μας, αχρίο δίλημα στο λαό. Έναν εκβιασμό που θα λέει ή θα υποταχθείς αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ή δεν θα σηκώνεις κεφάλι, ή δεν θα διεκδικείς, αλλιώς θα μπεις σε περιπέτειες. Και ποιες είναι αυτές οι περιπέτειες? Είναι οι απειλές περί αβεβαιότητας, περί ανασφάλειας. Όμως νομίζω πια τα τελευταία χρόνια ο λαός μας έχει μια μεγάλη πείρα και από τις κυβερνητικές αναλλαγές, ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών δεν του έδωσαν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά που θα έρθουν την επόμενη μέρα των εκλογών είναι πολύ επώδυνα για το λαό μας. Είναι από αυτά που συζήτησε η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορούν τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Αφορούν επώδυνους συμβιβασμούς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό που είπα πριν, ακόμα βαθύτερη εμπλοκή σε επικίνδυνους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Και για τους μεγάλους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα δισεκατομμύρια που σχεδιάζονται για όπλα το επόμενο διάστημα. Κύριε Μαυροκέφαλε, την ανατροπή στα πανεπιστήμια την κάνατε. Η ΚΝΕ, η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Πώ να τα λέμε. Είχαμε χθες τον εκπρόσωπο μετά από 35 χρόνια, αν το λέω σωστά. Το λένε στην ΚΝΕ, δεν το λέμε. Το λέω και εγώ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει και από την εικόνα που έχω. Ότι η Πούκου σου είναι πρώτη. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Μαυροκέφαλο. Το λένε όλες οι άλλες παρατάξεις πριν τη ΔΑΠ που δίνει πρόσωπο τον εαυτό τη. Αλλά να ακούσουμε τον κύριο Μαυροκέφαλο και αν θέλετε να απαντήσετε. Ανατροπή στο κεντρικό πολιτικό, όπως την κάνατε και στα πανεπιστήμια, μπορεί να γίνει? Το λένε καταρχήν οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που ψήφισαν.
αυτοί που ψήφισαν. Σε συλλόγους, από συλλόγους φαντάσματα. Τώρα, τώρα το Παπί δεν είναι και φάντασμα, κύριε Καλιάνο. Δεν είπε για το Παπί. Ούτε λοιπόν, το Πάντιο είναι. Δεν είπε για το Πάντιο. Αυτό χάθηκε. Λοιπόν, είναι δημοκρατία. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες. Ούτε το Απιθύτα. Λοιπόν, από συλλόγους φαντάσματα. Έχω παραδείγματα. Να τον ακούσουμε, επειδή είναι από τα ίδια παραδείγματα τα είχε χθες ο κύριος Καραγκούνης. Δεν πήγαν καλά με τον εκπρόσωπο τη Κουκουσού. Η δημοκρατία το καλύτερο που θα είχε να κάνει ήταν να αποδεχτεί τα αποτελέσματα και να σεβαστεί τη γνώμη των φοιτητών. Γιατί ήταν ξεκάθαρη σε όλες τις μεγάλες σχολές και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Αλλά όλα τα άλλα είναι αρολόγια να αγαπιόμαστε. Ήταν λοιπόν ένα κυκλοφόρο μήνυμα, ένα μήνυμα που αποδεικνύει ότι η νέα γενιά έχει όνειρα, έχει ελπίδες, έχει ιδανικά, δεν βολεύεται σε αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας και με το Κομμουνιστικό Κόμμα ναι, μπορεί να κάνει την ανατροπή. Μπορεί να απαιτήσει και να ζήσει καλύτερες ημέρες. Και εμείς δουλεύουμε σε αυτό, η κομμουνιστική νεολαία δουλεύει σε αυτό. Έχουμε ανάλογα ελπιδοφόρα μηνύματα σε αρχαιρεσίες πολλών μεγάλων συνδικάτων, όπου ενισχύονται τα ψηφοδέλτια που συγκροτούν οι κομμουνιστές σε διάφορους χώρους δουλειάς μαζί με άλλους συνδικαλιστές. Υπάρχει μια συμπόρευση ευρύτερων τμήματων στους αγώνες και στην κοινωνία με το ΚΚΕ και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα εκφραστεί και στις πολιτικές μάχες και στην κάλπη.